πλασινά. Ουσιαστικά είναι, κάτσε να λέμε, γεμιστά καλοκαιρινά. Αιγιοπελαγίτικα. Αιγιοπελαγίτικα. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Ψιλοκόψαμε το καλαμαράκι μας, τις γαριδούλες, τα χταποδάκια μας και τα έχουμε όλα έτοιμα. Την ντοματούλα μας την κάναμε ρεντέ, το πληγούρι περιμένει, τα καπάκια από τα γεμιστά είναι εδώ για να τα καπακώσουμε και θα κόψουμε τώρα το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμύδι το ρίξουμε στο τηγάνι, το τηγάνι το έχουμε ανάψει για να ζεσταίνεται. Ναι, βέβαια, το ανάψαμε. Θα τα τσουρτσουρίσουμε όλα αυτά στο τηγάνι και μετά θα ρίξουμε το πληγούρι. Θα γεμίσουμε τις πιπεριές και θα τις ψήσουμε. Λοιπόν, θα μου δώσεις το λαδάκι. Βεβαίως. Λίγο μακριά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα βάλουμε λάδι τώρα στο τηγάνι. Ναι, θα βάλουμε λαδάκι. Ωραία. Και λίγο. Και λίγο βουτυράκι. Λίγο, πολύ λίγο φρέσκο βούτυρο. Μισή το κουταλίτσα. Λίγο το δικό σου είναι. Μισή κουταλίτσα τη σούπα. Α, ναι. Α, εγώ θα έρθω από εκεί να ανακατεύω. Εδώ να τριφυρίσουμε τα κρεμμυδάκια μας. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το πρώτο βιβλίο εξαντλήθηκε, έχεις σκεφτεί τι θα γράψεις για δεύτερο βιβλίο? Το έχω τελειώσει. Α, το έχεις τελειώσει κιόλας? Ναι, έχω καταρχήν αυτή τη συνταγή, την έχω και στο δεύτερο βιβλίο. Α. Έχω γλυκά αρκετά. Έχω βάλει συνταγή το Σιμίτι, το πολίτικο. Γιατί εμείς Σιμίτι έχουμε πρωθυπουργό πρώην. Όχι, Σιμίτι λέμε τα Σιμίτια, τα κουλούρια. Τα κουλούρια. Στην πόλη λέγονται Σιμίτι. Άρα μπορεί ο Σιμίτης, ο προπάπους του να ήταν κουλουράς, για παράδειγμα, και να το λέγανε έτσι? Δεν ξέρω, πρέπει να το μάθουμε αυτό, να το ρωτήσουμε. Να το μάθουμε, δεν γνωρίζω. Και τώρα θα ρίξουμε τα θαλασσινά ή όχι ακόμα? Με λίγο το σκορδάκι να το τσουρτσουρίσουμε και θα ρίξουμε τα θαλασσινά. Μην μπερδεύεστε. Το γύρισμα είναι καλοκαίρι. Απλά ο καιρός λίγο μας αχάλισε σήμερα. Τα κομμάτια χοντροκομμένα, έτσι το θέλεις? Ναι, ναι, χοντροκομμένα όταν το τρως το θαλασσινό, να μην είναι τελείως διαλυμένο, να νιώθεις ότι τρως γαρίδα, να νιώθεις ότι τρως καλαμαράκι, ότι τρως το χτωποδάκι, να σου έρχεται στο δόντι. Ναι. Ρίχνουμε σιγά σιγά και το πληγούρι. Ναι, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω σε θέματα παραγωγής, ας πούμε, σε θέματα καθημερινότητας. Κοίταξε, η συμπεριφορά της τουρκικής παραγωγής είναι πάντα άψογη. Οι άνθρωποι του καναλιού, οι άνθρωποι της παραγωγής είναι άψογοι. Συμπεριφέρονται με απόλυτο σεβασμό σε σένα που κάνεις αυτό που κάνεις. Ναι. Έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό στη δουλειά σου. Στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να πω το ίδιο για όλους. Μάλιστα. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γιατί είμαι και έξω. Α, μυρίζει ωραία και το πληγούρι. Θα ρίξεις και εδώ κουρκουμά. Θα ρίξω κουρκουμά. Τον αγαπάς ο κουρκουμά. Τον αγαπώ. Όσο αγαπώ και την κανέλα, αγαπώ πάρα πολύ και τον κουρκουμά. Άρα θα δεις πώς θα αλλάξουν χρώμα όλα. Ο αέρας βέβαια πάντα με κυνηγάει εμένα στις εκπομπές. Αλλά εσύ είσαι κομάντο. Δεν μασάς πουθενά. Την ντομάτα πώς θα τη ρίξουμε? Την ντομάτα την ξεχάσαμε. Πιάνει τα λόγια! Βγάζω! Να τη ρίξουμε τώρα. Να κάνουμε ότι τη ρίξουμε τώρα, γιατί είναι κάποιο μυστικό. Είναι μυστικό. Ναι, είναι μυστικό. Πρέπει να τη ρίξουμε την ντομάτα στο τέλος. Το νερό δεν το είδατε. Πρωτού το νερό ρίχνουμε την ντομάτα. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Η αλήθεια είναι, όποτε συναντιόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, πάντα κάτι συμβαίνει. Αυτό. Η παρέα σου είναι πολύ γλυκιά. Και θα αρχίσω εγώ να γεμίζω. Α, την ώρα που βράζει κιόλας. Ναι, αφού είμαστε δυο. Α, ωραία, όντως. Στο σπίτι εντάξει, πρώτα τα ψήνουμε, μετά τα γεμίζουμε. Λοιπόν, και τώρα ή το βάζουμε στο φούρνο για πόση ώρα? Το βάζουμε στο φούρνο μέχρι να μαλακώσουν οι πιπερίτσες μας. Ναι. Και να μαλακώσει και το πληγουράκι. Ναι. Είναι σχεδόν μισοψημένα όλα. Θέλουμε μόνο να μαλακώσουν οι πιπεριές και τα κολοκυθάκια. Αυτό πόση ώρα περίπου θέλει στο φούρνο? Το πολύ πολύ σε μισή ώρα έχουμε ένα φανταστικό φαγητό. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που μαγειρεύω μαζί σου.
Πραγματικά. Και το ίδιο. Δοκιμάστε το, φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη. Ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη. Τα λέμε. Τα λέμε. Πάρα πολύ ωραίο, Παύλο. Μπράβο. Καταρχήν καταπληκτική συνταγή. Καταπληκτική. Θέλω να σας